Γεια σας, είμαι ο Νίκος Παπάς και είμαι έτοιμος να απαντήσω στις ερωτήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω το παράλληλη αγάπη, αλλά χωρίς να το έχω επιλέξει, διότι φυτρώνει στο TikTok συνέχεια. Να πω την αλήθεια, ψωμί με ταχύνι και μέλι. Δεν είναι guilty αυτό! Αυτό είναι 500 θερμίδες που σου είπα! Μονίμως. Ναι, με έχει βάλει σε πολλές σκέψεις. Εντάξει, υπάρχουν σχόλια στα οποία δεν μπορείς να απαντήσεις, είναι υβριστικά, αλλά πραγματικά κάποια είναι πολύ δημιουργικά και προβληματίζουν. Κανένας από εσάς δεν θα καταλάβει η Μπρουκ από την Τόλμη και Γοητεία. Εντάξει, κινητό, στυλό, χαρτί. Αλλά ξέρεις τώρα το κινητό, το χρησιμοποιούμε πολλές ώρες διότι κάνεις και όλες τις δουλειές μας από αυτό. Κρατάς το πρόγραμμά σου, έχεις σημειώσεις, μιλάς στο τηλέφωνο, παίρνεις φωτογραφίες, βγάζεις selfie βίντεο για το TikTok. Νικήτα Κακλαμάνη και με συμβουλές στυλιστικές πριν βγούμε. Βασίλης Καζούλης. Ξέχνα ρε μπιλή τη Φανή. Δεν τη λέγανε τη γυναίκα Φανή. Δεν τη λένε Φανή, αλλά ήταν πρώτη γυμνασίου. Ότι θα είμαστε εδώ που είμαστε. Δηλαδή, αν με ρώταγες πριν 20 χρόνια, ας πούμε, πραγματικά θα σε έβγαζα τρελή τεχνητή μου νοημοσύνη. Τι έψαχνα. Α, βαθμολογία Super League, δυστυχώς. Πίκρα, Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι πρέπει άμεσα να θεσπιστεί ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Το MAD και φυσικά ακούμε ράδιο MAD 106,2, το λέω αυθόρμητα.